Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Το Προξενιό της Ιουλίας. Με ένα άκρος ανατρεπτικό τρόπο ολοκληρώθηκε το τελευταίο επεισόδιο για το 2023, αφήνοντας δεκάδες ερωτηματικά για το τι έχει συμβεί. Στην τελευταία σκηνή παρακολουθούμε τον Κωστή να πηγαίνει αργά τη νύχτα στο αρχοντικό του προβιού και να αναζητά με αγωνία εκείνον και την Ιουλία. Φτάνοντας στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού, βλέπει τον Γεωργίκη να ψυχοραγεί με ένα μαχαίρι καρφωμένο επάνω του και να μένει άναυδος. Στη συνέχεια, σε μια γωνία του σπιτιού, εμφανίζεται η Ιουλία, σοκαρισμένη και τρομαγμένη. Στα νέα επεισόδια της σειράς θα δούμε τη συνέχεια αυτής της καθηλωτικής σκηνής, η οποία δεν αποτελεί κομμάτι από κάποιο κακό όνειρο, αλλά την πραγματικότητα και περιγράφει όσα θα διδραματιστούν στο μέλλον στην οικογένεια Προβιού μερικά χρόνια μετά το γάμο. Ο ισχυρός γεωκτήμονας χάνει τελικά τη ζωή του ύστερα από αυτή τη βάναυση επίθεση που δέχτηκε και όλη η Θεσσαλία βυθίζεται στο πένθος. Ο Γεωργίκης αφήνει την τελευταία του πνοή μπροστά στα έκπληκτα μάτια του κουμπάρου του, ενώ η ανήλικη κόρη της Ιουλίας έχει εξαφανιστεί. Ο ευνίδιος και το σοβίος θάνατος του Γεωργίκη σοκάρει τους πάντες. Συγχρόνως, η μυστηριώδη εξαφάνιση του παιδιού έχει σημάνει συναγερμό. Ο Κωστής, ο οποίος αισθάνεται τύψεις που δεν απέτρεψε αυτή την τραγωδία, αναλαμβάνει προσωπικά την υπόθεση και προσπαθεί να βρει τη λύση του μυστηρίου. Η υπόπτη για την άγρια δολοφονία είναι η Ιουλία, καθώς βρέθηκε μέσα στο σπίτι, κοντά στο Γεωργίκη, γεμάτη αίματα. Μην έχοντας περιθώρια και άλλη επιλογή, ο Κωστής τη συλλαμβάνει για το φωνικό και την πηγαίνει στο τμήμα για ανάκριση. Η νεαρή γυναίκα όμως δεν είναι ακόμη σε θέση να μιλήσει, καθώς βρίσκεται σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Οι ώρες περνούν εφιαλτικά για εκείνη, όσο βρίσκεται στη χωροφυλακή, καθώς δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και είναι ανήμπορη να αντικρούσει τις κατηγορίες που υπάρχουν σε βάρος της. Έτσι, λίγο αργότερα, η Ιουλία μοιραία καταλήγει στη φυλακή, κατηγορούμενη για το φόνο του συζύγου της. Η εξέλιξη αυτή τσαγγίζει τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η μητέρα της δεν μπορεί να πιστέψει ότι η κόρη της έφτασε σε αυτό το σημείο και αναζητά τρόπους να την γλιτώσει. Ταυτόχρονα έχει την απόλυτη στήριξη του γιού της Ρίγα. Ωστόσο, οι μεγάλες συμφορές δεν έχουν τέλος για την Ιουλία, καθώς η Χάδο και η Στεφανία κάνουν τα πάντα για να μην γλιτώσει από τις συνέπειες αυτού του βάναυσου εγκλήματος.